Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας έχει ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία της 16ης διοργάνωσης με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει αφιερώματα, ταινίες πρώτης προβολής, παράλληλες δράσεις και εργαστήρια και όπως κάθε χρόνο το διαγωνιστικό, στο οποίο μετά από επιλογή από 260 συμμετοχές θα προβληθούν ταινίες τεχνητής νοημοσύνης από όλο σχεδόν τον κόσμο, διεθνείς ταινίες μυθοπλασίες, ελληνικές, κλιματικής αλλαγής, animation και μαθητικές. Σε συνεργασία με το Δήμο της Λάρισας, το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εμείς ως περιφέρεια αλλά και οι άλλοι φορείς να δώσουμε σε αυτούς που αγαπάνε αλλά και σε αυτούς που θέλουμε να προσελκύσουμε και να παρακολουθήσουν κινηματογράφο να δουν πάνω από 100 ταινίες αφιερωμένες στον ιαπωνικό κινηματογράφο φέτος και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό της Λάρισας να μπει σε ένα άλλο επίπεδο παρακολούθησης ταινιών και από αυτήν την διαδικασία πραγματικά να κάνουμε φίλους πολύ περισσότερους του κινηματογράφου στη Λάρισα. Ένα θεσμό που έχει αναδειχθεί σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, προβάλλοντας τη Λάρισα ως μια πόλη συνυφασμένη με την τέχνη και τον πολιτισμό. Το φεστιβάλ αυτό ενώνει δημιουργούς και κοινό, προωθώντας την τέχνη της κινηματογραφικής έκφρασης σε ένα πλαίσιο πνευματικού και πολιτιστικού διαλόγου, εμπλουτισμένο δε με διεθνείς συμμετοχές και αφιερώματα που αγγίζουν κέρια ζητήματα της εποχής μας, προσφέρει ένα σπάνιο χώρο συνάντησης όπου η τέχνη του κινηματογράφου συνδιαλέγεται με την κοινωνία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Φέτος η υποστήριξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι περισσότερο γενναιόδορο από τη μεριά της περιφέρειας Θεσσαλίας και αυτό σε συνεργασία με τους διοργανωτές εκφράζεται καταρχήν στο άπλωμα του φεστιβάλ και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, το οποίο γίνεται φέτος για πρώτη φορά και αυτό είναι κάτι το οποίο η επιδίωξή μας είναι αυτό το δίκτυο να ενισχυθεί. Το δεύτερο είναι το άνοιγμα προς την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 24 Νοεμβρίου, ενισχύει το διεθνή του χαρακτήρα τόσο σε προβολές όσο και σε καλεσμένους, διευρύνει τις συνεργασίες μέσα και έξω από την Ελλάδα και αναδεικνύεται σε ένα μεγάλο και πλούσιο σε δράση φεστιβάλ κινηματογράφου. Η στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη μας Δημήτρη Κουρέτα στην κινηματογραφική παραγωγή καλύπτει όλα τα στάδια, όχι μόνο τη διανομή και την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και τα στάδια που προηγούνται αυτής, όπως είναι η προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών και η υλοποίησή τους. Σε αυτό το πνεύμα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενεργοποιεί και στηρίζει το Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών ή αλλιώς Thessaly Film Office, που είναι ένα από τα 6 ενεργά γραφεία προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών σε όλη την Ελλάδα. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε 5 ταινίες πρώτης προβολής, που άλλωστε και τα μεγάλα φεστιβάλ δεν τα εξασφαλίζουν εύκολα. Κάναμε, όπως είπε και η κυρία Σπανού, μεγάλα άλματα, αλλά δεν θα τα κάναμε αυτά αν δεν είχαμε τη στήριξη των βασικών φορέων και της Λάρισας αλλά και γενικότερα κινηματογραφικών φορέων. Μπορέσαμε και καταφέραμε να τονώσουμε το διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ αφενός, όχι ότι τα άλλα δεν είχαν διεθνείς συμμετοχές, αλλά φέτος τονώθηκε πολύ περισσότερο ο διεθνής χαρακτήρας, χωρίς βεβαίως να αφήσουμε απ' έξω το ελληνικό κομμάτι το οποίο αγαπάμε και μας αφορά όλους. Έτσι λοιπόν φέτος κινηθήκαμε σε δύο ενότητες. Η μία ενότητα ήταν ένα αφιέρωμα σε ταινίες που έχουν σχέση με στερεότυπα, όπου εκεί πέρα μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε και ταινίες πρώτης προβολής, μία ταινία από την Εστονία, μία ταινία από την Ιταλία. Αυτές οι δύο ταινίες, πρέπει να σας πω ότι όταν λέω πρώτη προβολή, ενώ ότι παίζονται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εμείς και εγώ προσωπικά συμμετέχουμε ως πολιτιστικό κέντρο εκπαιδευτικών Λάρισας και με χαρά δέχτηκα την πρόκληση της Προέδρου μας, της Άντα Σαρτζή, να κάνουμε κάτι για την Ιαπωνία. Εγώ λατρεύω την Ιαπωνία, τα ποίηματα και τον πολιτισμό τους εδώ και χρόνια. Έτσι με χαρά δέχτηκα την πρόκληση